22 Οκτωβρίου του 2014 γίνεται ακόμα μία τρομοκρατική αραβική επίθεση στην Ιερουσαλήμ όταν ένας Άραβας μουσουλμάνος, εγκληματίας και επίσης πρώην φυλακισμένος γιατρός για ρήψη πετρών και μολότοφ σε Εβραίους, αφού έχει αποφυλακιστεί από τις Ισραηλινές φυλακές, παίρνει ένα αυτοκίνητο και το ρίχνει επίτηδες ως τρομοκρατική επίθεση επάνω σε πλήθος Εβραίων Ισραηλινών που περίμεναν στη στάση του τρένου της Ιερουσαλήμ, στη στάση Kivat Atachmoset, με αποτέλεσμα τη δολοφονία, την επέσχυτη δολοφονία ενός μικρού μωρού 3 μηνών, του κοριτσιού από τη θρησκευόμενη Χαρεντή ούλτρα ορθόδοξη οικογένεια Εβραίων Χάια Ζίεσλ Μπαρόν. Ασέμ γικόμ νταμά, ήθε ο Θεός να εκδικηθεί το αίμα της. Όπως επίσης και τον τραυματισμό 7 Εβραίων, κάποιον από αυτών σοβαρά τραυματισμένων. Δεν είναι δυστυχώς αυτή η πρώτη τρομοκρατική επίθεση που γίνεται αυτές τις ημέρες μετά τον πόλεμο τον τελευταίο στην Γάζα, το καλοκαίρι του 2014. Από εκείνη την εποχή και μέχρι και τώρα υπάρχει ένα συνεχόμενος αναβρασμός σε όλη την περιοχή. Κατά πάσα πιθανότητα, οι Άραβες, οι ψευτοπαλαιστίνοι, έχουν ήδη ξεκινήσει μια τρίτη ιντιφάντα, μόνο που κάποιοι Ισραηλοί πολιτικάντιδες δεν θέλουν ακόμα να το παραδεχτούν. Και ίσως αυτό οδηγήσει ακόμα σε μια μεγαλύτερη έκρηξη. Απλά εδώ να θυμίσουμε ότι ένα μήνα πριν περίπου, τέλη Σεπτεμβρίου του 2014, ένας Εβραίος εργάτης σε οικοδομή, Ισραηλινός Εβραίος εργάτης, νεαρός, ηλικίας 26 ετών, ο Νατανέλ Ροή Αράμι, ο άνθρωπος δούλευε στην Ισραηλινή πόλη του Πέταχ Τίκβα ως οικοδόμος και ενώ ήταν δεμένος στον 11ο όροφο μιας οικοδομής, Άραβες άλλοι εργάτες στην ίδια οικοδομή ήρθαν επίτηδες ως τρομοκρατική επίθεση και του έκοψαν τα σχοινιά ρίχνοντάς τον σε βέβαιο θάνατο από τον 11ο όροφο. Ο Νατανέλ Ροή Αράμι άφησε πίσω του γυναίκα, μια έγκυο γυναίκα και δύο μικρά παιδιά 2 και 4 χρονών. Μόνο που τότε η αστυνομία και το κράτος προσπάθησαν στην αρχή να καλύψουν το θέμα ως απλά ατύχημα. Μετέπειτα αποδείχτηκε ότι ήταν τρομοκρατική αραβική επίθεση. Πόσο μάλλον όταν στην ίδια οικοδομή είχαν οι Άραβες πιο πριν τις προηγούμενες μέρες ζωγραφίσει συνθήματα υπέρ της Χαμάς και υπέρ του ISIS. Αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Εμείς τους αφήνουμε και αυτοί συνεχίζουν να μας σκοτώνουν, να μας δολοφονούν. Εάν είχαμε καταλάβει τότε το τι έγινε με την επέσχυτη δολοφονία του Νατανέλ, θα είχαμε ίσως αποφύγει τον θάνατο και την δολοφονία του μωρού Χάια, της μικρής Χάια 3 μηνών. Επιπλέον, στην Ιερουσαλήμ κυρίως, στην όλη σχεδόν την ώρα, κάθε μέρα, υπάρχει ρήψη πετρών, ρήψη μολότοφ, στην συνοικία Πισγκάτ Ζεέβ, πυροβολούν συνέχεια από τις γειτονικές αραβικές συνοικίες. Κανείς δεν μιλάει. Όλα αυτά έρχονται και συνδέονται σίγουρα με τις τελευταίες επέσχυντες αντισημιτικές, αντιεβραϊκές δηλώσεις προπαγάνδας του Μαχμούτ Αμπάς, του Αμπού Μάζεν, ο οποίος σπρώχνει και αυτός
για να φτάσουμε σε μια νέα τρίτη ντιφάντα, αν ήδη δεν έχει ήδη αυτή αρχίσει. Μάλιστα αυτή την εβδομάδα ο Αμπού Μάζεν, ο Μαχμούντ Αμπάς, μιλούσε για τον ιερό πόλεμο, την τζιχάδ που πρέπει να κάνουν οι μουσουλμάνοι υπέρ των αυθαίρετων τζαμιών του Αλ Άξα και του Ομάρ στην Ιερουσαλήμ. Ο ίδιος στην ομιλία του στον ΟΗΕ μίλησε με παρόμοιο τρόπο εναντίον του Ισραήλ, το οποίο το προκάλεσε ως κράτος απαρχάιντ και φασιστικό κράτος, και ότι κάνει γενοκτονία εναντίον των ψευτοπαλαιστινίων. Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον Μαχμούντ Αμπάς, καταλαμμένο το όνομά του, και ανάμεσα στον Ισμαήλ Ανία, τον ηγέτη της Χαμάς, καταλαμμένο επίσης το όνομά του. Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στην Φάταχ και την Χαμάς, ή ακόμα ανάμεσα σε αυτές τις δύο οργανώσεις και στην Ελκάιντα ή τη Χαζμπάλα ή το ISIS ή τη Μουσουλμανική Αδελφότητα κτλ. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα μουσουλμάνοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να κάνουν ειρήνη με το εβραϊκό κράτος. Οι λίγοι αυτοί μουσουλμάνοι Άραβες που υπάρχουν, οι σωστοί αυτοί άνθρωποι, είναι ήδη γνωστοί και ήδη είναι κυνηγημένοι. Όπως για παράδειγμα ο νεαρός Ισραηλινός μουσουλμάνος Άραβας Μοχάμεντ Ζουάμπι, ο οποίος δηλώνει χωρίς να ντρέπεται ότι είναι υπέρ του Ισραήλ και γι' αυτό η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Ή όπως επίσης ο ελληνοορθόδοξος Άραβας χριστιανός ορθόδοξος ιερέας Γαμπριέλ Νάνταφ, ο οποίος δηλώνει ότι είναι υπέρ του Ισραήλ και επίσης η ζωή του και της οικογένειάς του βρίσκεται σε κίνδυνο. Αλλά εκτός από αυτά τα χτυπητά σωστά παραδείγματα, δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των Αράβων σήμερα στο Ισραήλ και κυρίως των μουσουλμάνων Αράβων στο Ισραήλ είναι εναντίον του εβραϊκού κράτους. Δηλώνουν ψευτοπαλαιστίνοι, δηλώνουν αντισιωνιστές, δηλώνουν αντιεβραίοι, μέχρι που σε σημείο τέτοιο που υποστηρίζουν ακόμα και τον ναζισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα της τρομοκρατικής επίθεσης ζωγραφίστηκε στο όρος του οίκου, στο πιο ιερό μέρος του εβραϊκού λαού, αγγιλωτός σταυρός από Άραβες. Επιπλέον, έχουμε τους Ισραηλινούς Άραβες, όχι μόνο τους λεγόμενους ψευτοπαλαιστινίους της λεγόμενης Δυτικής Όχθης, της Ιουδαίας και Σαμάριας και της Γάζας, αλλά έχουμε ακόμα και τους Ισραηλινούς Άραβες της Γαλιλαίας, της Γιάφα, του Νέγκεβ, τους Βεδουίνους του Νέγκεβ, οι οποίοι έρχονται και σου μιλάνε ξεκάθαρα εναντίον του Ισραήλ και εναντίον των Εβραίων. Αν μη τι άλλο, η Ισραηλινή Αραβική ομάδα ποδοσφαιρική, Μπνέι Σαχνίν, αυτές ακριβώς τις ημέρες δήλωσαν όχι μόνο φιλοπαλαιστίνοι και ψευτοπαλαιστίνοι, αλλά δήλωσαν ότι είναι υπέρ του Άσμι Μπεσάρα, ενός πρώην βουλευτή του Ισραήλ, Άραβα μουσουλμάνου βουλευτή του Ισραήλ, αντισιωνιστή, ο οποίος κατά τον πόλεμο τον δεύτερο του Λιβάνου πρόδωσε το Ισραήλ δίνοντας πληροφορίες στρατηγικές στη Χαζμπάλα και ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο Κατάρ, ενώ πρωτοέρχεται στη Συρία σαν φιλοξενούμενος του Άσαντ, τώρα είναι στο Κατάρ, βρίσκεται εκεί πέρα άσυλο με τους χρηματοδότες της Χαμάς. Και δηλώνουν ότι για αυτούς αυτός είναι ο ηγέτης. Ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, μια άλλη μουσουλμάνα Αράβισσα, βουλευτής του Ισραήλ, αντισιωνίστρια, η οποία συμμετείχε και στο τρομοκρατικό καράβι Μαύρη Μάρμαρα, η λεγόμενη περιβόητη Χανίν Ζουάμπι, έρχεται και λέει ότι για αυτήν η Ισραηλοί αεροπόροι της Ισραηλής στρατιωτικής αεροπορίας που βομβαρδίζουν τη Γάζα είναι χειρότεροι, λέει, και από τους φάχτες Ισλαμιστές του ISIS που κόβουν κεφάλια. Αυτοί είναι οι Άραβες, κύριοι. Η συντριπτική πλειοψηφία των Αράβων μουσουλμάνων σήμερα. Και αν μη τι άλλο εδώ πέρα να θυμίσουμε και το παράδειγμα ενός γιατρού, ενός Ισραηλινού Άραβα μουσουλμάνου γιατρού, ο οποίος δούλευε σε Ισραηλινό νοσοκομείο, στον Μπαρτζιλάι. Θεωρούνταν ένας από τους καλύτερους γιατρούς και ένας από τους πιο αγαπητούς εργαζόμενους σε αυτό το νοσοκομείο. Δυτικοποιημένος Άραβας, Ισραηλινός Άραβας. Ο καλύτερος φοιτητής ιατρικής στις ημέρες του, όταν ήταν φοιτητής. Μορφωμένος Άραβας.
δυτικοποιημένος Άραβας, Ισραηλινός Άραβας. Και όμως αυτός ο καλός, δυτικοποιημένος, μορφωμένος Άραβας πήγε να πολεμήσει μαζί με το ISIS στη Συρία και δόξα τω Θεώ εξοντώθηκε εκεί αυτές ακριβώς τις ημέρες. Ίσως πόσοι άλλοι Άραβες σαν αυτόν υπάρχουν ανάμεσά μας. Γι' αυτό, πρέπει να καταλάβουμε. Οι Άραβες πάνω απ' όλα βάζουν αυτό που λέμε την τιμή τους. Την τιμή τους, την εθνική τους τιμή, η λεγόμενη εθνική τιμή, την θρησκευτική τους τιμή, την οικογενειακή τιμή κτλ. Και δεν πρόκειται να δεχτούν να είναι νούμερο 2 σε μια γη που στην αρχή νόμιζαν ότι καλά τους ανήκει. Αν και ποτέ δεν υπήρξε Παλαιστίνη είτε έτσι είτε αλλιώς ως ξεχωριστό αραβικό μουσουλμανικό κράτος. Και αν μη τι άλλο, η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ σημαίνει ότι οι Εβραίοι είναι το νούμερο 1 και όλοι οι άλλοι είναι το νούμερο 2. Ναι, ισότιμοι πολίτες με πολιτικά σήμερα, όπως είναι η κατάσταση πολιτικά και κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα, αλλά αν μη τι άλλο, πρόκειται για το εβραϊκό κράτος. Στη σημαία υπάρχει το σύμβολο των Εβραίων, το Μαγκέν Δαβίδ, το άστρο του Δαβίδ. Το σύμβολο επίσης, το επίσημο του κράτους έχει τη Μενορά, την επτάφωτον λιχνία, πάλι σύμβολο των Εβραίων. Στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ, την Ατικβά, την Ελπίδα, τραγουδάμε Νέφες Γεούντι Ομιά. Η ψυχή του Εβραίου περίμενε 2.000 χρόνια να γυρίσει πίσω. Μήπως ο Άραβος μουσουλμάνος ή γενικότερα ο Άραβας που ακούει όλα αυτά σου λέει τι ωραία που είμαι κομμάτι αυτού του λαού, αυτού του Ισραηλινού λαού. Ναι, είναι μεν Ισραηλινός, αλλά αισθάνεται κομμάτι της πλειοψηφίας με τέτοια σύμβολα εβραϊκά, με τέτοια εβραϊκή γενικότερα κουλτούρα μέσα στο κράτος. Φυσικά και όχι. Και εδώ πρέπει να το καταλάβουμε. Γι' αυτό ο Άραβας δεν πρόκειται να πουλήσει την τιμή του, την εθνική του, θρησκευτική του, η ατομική του, εγωιστική τιμή, με κανέναν τρόπο, εκτός και είναι δίκαιος άνθρωπος, εντελώς δίκαιος άνθρωπος, με κανέναν τρόπο, ακόμα και αν τον εξαγοράσουμε με μόρφωση, ακόμα και αν τον εξαγοράσουμε με χρήματα κτλ. Γι' αυτό οι Άραβες δεν θέλουν τη δημιουργία ενός ψευτοπαλαιστινιακού κράτους δίπλα από ένα εβραϊκό. Αυτά τα λένε για να κοροϊδευόμαστε. Θέλουν τη δημιουργία ενός ψευτοπαλαιστινιακού κράτους στην θέση του εβραϊκού κράτους. Και αυτό δεν πρόκειται εμείς να τους αφήσουμε. Με τη βοήθεια του Θεού. Ήθε το αίμα αυτών των μαρτύρων, Εβραίων μαρτύρων, του Νατανέλ Ροή Αράμι, ηλικίας 26 ετών, και του μωρού, του τριών μηνών μωρού, της Χάγια Ζίεσλ Μπαρόν, ήθε το αίμα τους να το εκδικηθεί ο Κύριος διαμέσου του εβραϊκού λαού, διαμέσου του εβραϊκού στρατού, γρήγορα στις ημέρες μας. Ασέμ Ικόμ Νταμάμ, αιωνία τους η μνήμη.